Την ώρα που θα πολεμάτε σώμα με σώμα, σαν πάνω στη λάμψη μιας αστραπής, κοιτάξτε τους καλά και ανακαλύψτε ακαριαία το ανθρώπινο στοιχείο μέσα τους. Αλλιώς θα σκοτώνετε μόνο ποντίκια. Το Φεστιβάλ Αθηνών μας δίνει την ευκαιρία και είναι τιμή για μας να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα από τα πιο σημαντικά και τα πιο ανατρεπτικά έργα του 20ου αιώνα, τα Παραβάν του Ζαν Ζενέ. Ο τίτλος παραπέμπει στο βασικό σκηνικό αντικείμενο, που είναι μια σειρά από παραβάν. Αυτά κινούνται καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, αποκρύπτουν ή αποκαλύπτουν την αλήθεια, το ψέμα και ταυτόχρονα σχηματίζουν και τους διάφορους σκηνικούς χώρους. Χατούν! Έχατε για να επικρατήσει το κακό. Η μούρη τους είναι ακόμα ζεστή. Κοίτα, μάζεψα δύο περίστροφα. Πάντα εκεί. Την κάνει που καπνίζει με το άγριο και κοροδευτικό μάτι. Παρέ! Σε αυτό το έργο συμμετέχουν 100 περίπου πρόσωπα, επώνυμα και πολλά ανώνυμα. Εμείς έχουμε 15 ηθοποιούς για όλους αυτούς τους ρόλους. Επομένως, ένας ηθοποιός θα παίξει 5-6 ρόλους. Η δράση εκτυλίσσεται σε μια απεικιοκρατούμενη αραβική χώρα, η οποία δεν κατονομάζεται, τη στιγμή της εξέγερσής της. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα σε αυτό το έργο, πέρα από τα θέματα που άπτονται της δικής μας επικαιρότητας, όπως είναι το θέμα της τρομοκρατίας, είναι τα διάφορα οντολογικά ζητήματα που θίγει το έργο και κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ένας καινούριος ανθρωπισμός που ευαγγελίζεται και ο οποίος συνίσταται στην πλήρη αποδοχή, θα έλεγα στην αποθέωση του ανθρώπου ως την πιο σκοτεινή και την πιο βρώμικη πτυχή του. Ο ρόλος μου είναι ο ρόλος της μητέρας. Η μητέρα είναι η αρχηγός μιας οικογένειας, πολύ παράξενης, εντός εισαγωγικών αναρχικής, θα έλεγα, αραβικής οικογένειας. Η οικογένεια αυτή αποτελείται από την ίδια που είναι αρχηγός, τον γιο της και την νύφη της. Αυτοί και οι τρεις ανήκουν στο περιθώριο. Αυτό που έχει για μένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον σαββατορόλο είναι ο ιδιαίτερος τρόπος που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις μέσα στη ζωή της και κυρίως τις δύσκολες καταστάσεις, τις άσχημες καταστάσεις. Αντιμετωπίζει την τραγικότητα της ζωής μέσα από το γέλιο. Έχει ενδιαφέρον επίσης η μεταφυσική της διάσταση. Εκτός αυτού, η μητέρα έχει μια πάρα πολύ δυνατή φαντασία. Μπορεί όλο αυτός ο κόσμος δηλαδή να είναι μέσα στην δική της φαντασία.